επειδή η περιφέρεια είχε στο ΠΕΠ Αττικής, γίνεται προγραμματική συμφωνία και ειδικά για την πλημμυρικά έργα, προκειμένου, κρίσιμα την πλημμυρικά έργα εθνικής σημασίας, έτσι, προκειμένου να δώσει χρήματα η περιφέρεια και να τα υλοποιήσει στο Υπουργείο Υποδομών στις αρμοδιότητές του. Δηλαδή υπάρχουν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα έργα στον Κηφισό, αυτά που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου, στο Ερασίνο που είναι πολύ μεγάλο ο αντιπλημμυρικό έργο, στο ρέμα της Εσχατιάς που για δεκαετίες πνίγεται η Αττική, ειδικά η Δυτική Αττική, εννοώ για το Περιστέρι, για το Ήλιον, για τους Αγίους Αναργύρους, τα έχετε ζήσει και αυτά έχουν να δρομολογηθεί πλέον. Ομολογώ ότι τα έχω ζήσει και δεν έχω χαρεί κιόλας. Βέβαια. Έτσι, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προχωράμε να προχωρήσουμε. Ναι. Προχωράμε. Λοιπόν, άρα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα από το 10 μέχρι το 14 είχαν χρηματοδοτηθεί έργα 21.061.000 από το Υπουργείο Υποδομών. Από το 15 μέχρι και τέλος του 17, 90.053.000. Ναι. Δηλαδή για την Αττική έχουμε μία σύγκριση από το 10 μέχρι το 14, 3,5 εκατομμύρια με 302 εκατομμύρια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα από το Υπουργείο Υποδομών έχουμε 21 εκατομμύρια με 90 εκατομμύρια. Πάρτε και τα αντιπλημμυρικά έργα. Πάρτε και μια ενημέρωση. Και να αλλάξουμε μετά. Γιατί... Νιώθω σαν να είμαστε στη Βουλή και καταθέτετε τα πρακτικά. Όχι, τα καταθέτω. Επειδή έλειπα και όλο αυτό τον καιρό δεν είχα μιλήσει για να δούμε τι γίνεται για την αντιπλημμυρική προστασία. Παρακολούθησα τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη όταν έγινε η πλημμύρα, το συμβάν, που ήταν πραγματικά μια δήλωση που αξίζει να τη χαιρετήσει κανείς. Μίλησε για διαχρονικές ευθύνες και μετά προφανώς επικράτησαν οι γνωστοί ακροδεξιοί συμβουλοί του, αρχίζοντας να λαϊκίζει και ρίχνοντας ευθύνες χωρίς ίχνος υπευθυνότητας σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Λοιπόν, άρα, για να δούμε. Πάρτε και τα έργα, το ενημερωτικό, για το Υπουργείο που γίνονται, από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι το Μήλο στην Αττική Οδό, για την Εσχατιά, για το Ερασίνο, για τον Άγιο Γιώργιο στο Θριάσιο, για το ρέμα της Ραφίνας. Κύριε Υπουργέ, ποιοι είναι οι ακροδεξιοί σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη? Δεν τους ξέρετε, κύριε Σαράντη. Ρωτάω για εσάς, δεν ξέρω. Όσοι έφυγαν από ακροδεξιά κόμματα και έχουν γίνει κορυφαία στελέχη, μετέχουν στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας, δεν είναι? Είναι προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, είπες. Αυτό λέω και εγώ. Είναι προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Okay. Λοιπόν, πρόσθετα με αυτά, έχουμε 250 εκατομμύρια έργα, η πλειοψηφία αυτών των έργων είναι στην περιφέρεια. Αντιπλημμυρικά έργα που σχετίζονται με τους οικισμούς και την αντιπλημμυρική προστασία που διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι. Τι μαγικό είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία και όσοι σχεδίασαν αυτά τα έργα? Είχαν δει τους αυτοκινητόδρομους ως έργα και άρα η αντιπλημμυρική τους προστασία ήταν μόνο για τους αυτοκινητόδρομους. Εκεί που πήγαιναν τα όμβρια ύδατα και πηγαίνουν τα όμβρια ύδατα από τους αυτοκινητόδρομους, στα ρέματα που διέρχονται μέσα στους οικισμούς ή στους αγωγούς που διέρχονται μέσα από τους οικισμούς, δεν είχε φροντίσει κανείς να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και τα απαραίτητα έργα. Άρα, το Μεσολόγγι απροστάτευτο, η Κλόκοβα προστάτευτη, το Αίγιο απροστάτευτο, όλη η Βόρεια Πελοπόννησος επίσης απροστάτευτη, και έπρεπε κάποιος, εμείς δηλαδή, στα 2,5 χρόνια, να προβλέψουμε τα αντιπλημμυρικά έργα των αυτοκινητοδρόμων που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε φροντίσει κανείς για αυτά, με αιτήματα των δημάρχων, με προβλήματα που αναγνωρίζονται από όλους μας, ώστε εκτός της ολοκλήρωσης των αυτοκινητοδρόμων να προβλεφθεί τώρα στη συνέχεια και η αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών που διέρχονται. Κύριε Υπουργέ, θα μας επιτρέψετε να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο? Αν θέλετε, πάρτε και αυτά για να καταλάβετε. Να φτιάξετε φάκελο. Για να μάθουν οι πολίτες. Να πάμε λίγο στις μεταφορές. Να δούμε λίγο τις περιοχές όμως. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πολύ πολύ σύντομα για να πάμε λίγο και στις μεταφορές. Δήμος Κορίνθου. Δήμος Βέλου Βόχας. Δήμος Ξυλοκάστρου. Αιγίου Πάτρας. Μεγαλόπολης. Ραψωμάτη. Μεσίνης. Δήμος Καλαμάτας, περιοχή Περιμετρική Οδός και περιοχή Πηδήματος, Μεσολογγίου, Αμφιλοχίας, Φιλιππιάδας,
Ιωαννίνων. Αυτή είναι η μία απόφαση που μέχρι στιγμής γίνονται μελέτες και τα αντίστοιχα είναι για τους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους, και στην αφιλοχία, στην Ιωνιάδα κλπ. Θα τα δούμε όλα, αυτά όμως, θα τα δούμε αυτά όλα, νομίζω και σε επόμενη συζήτηση όλα αυτά, αν είχαμε ένα ακραίο φαινόμενο σε αυτές τις περιοχές, πάλι θα είχαμε τα ίδια. Σαν γι' αυτό που ζήσαμε στη Μέγαρα, τα ίδια θα είχαμε. Όπως τα είχαμε πριν 2 χρόνια στην Άρτα, πριν 1 χρόνο στη Σκόπελο και στην Καλαμάτα, να θυμάστε. Όπου έχουμε λοιπόν ακραίο φαινόμενο, έχουμε αυτή την κατάσταση, ωραία, μια χώρα χάος. Χωροταξικό, πολυδομικό χάος. Κύριε Υπουργέ, δανείζομαι τον άλλο. Δανείζομαι, σας ευχαριστούμε πολύ για τα χαρτιά όλα. Δανείζομαι τον άλλο τίτλο που έχετε ως υπουργό, στον τίτλο του Υπουργού Μεταφορών. Αναστασία. Λοιπόν, μεταφορές. Έχετε... Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ωστόσο δεν θα σας πάω εκεί. Νομίζω όχι, ότι έχει... επέτρεψέ μου, όχι για άλλο λόγο. Mm-hmm. Φοράω και το γυαλί για να το διαβάσω. Ανοιχτές μπάρες, λέω γιατί... Έτσι, όταν γυρνάς... Ναι, έτσι περνάνε τα χρόνια. Ναι. Εφημερίδα Καθημερινή, ανοιχτές οι μπάρες στο μετρό, παραμένουν οι ουρές. Αναβάλλεται το κλείσιμο των πυλών. Καθώς υπάρχει διάχυτη ανησυχία στους κόλπους του ΑΣΑ ότι θα προκληθεί χάος. Σας διαβάζω το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Καθημερινή. Εντάξει, δεν το λέω. Καθημερινή. Okay, εσείς ξέρετε, εσείς απαντάτε. Αν θυμάμαι καλά, η Καθημερινή είχε προβλέψει στην αρχή να μας καταγγείλει ότι είμαστε εχθροί της νέας τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων. Ταλαιπωρήθηκε πάντως ο κόσμος. Και βέβαια ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Και ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε δυστυχώς γιατί είχαμε. Ένα διαγωνισμό που φρόντισε η Νέα Δημοκρατία να τον υπογράψει τον Δεκέμβρη του 2014, που είχε προβλέψει μηχανήματα τα οποία δεν ήταν για τη μεταβατική περίοδο. Κάναμε διαπραγμάτευση και έφεραν 30 πρόσθετα σημεία για την έκδοση καρτών. Και βέβαια η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τι κερδίζει ο πολίτης μέσα από αυτή την ταλαιπωρία τώρα, που πέρασε. Τώρα, μια στιγμή να τα πούμε όλα. Η αρχή. Η δημόσια αρχή που είναι για τα προσωπικά δεδομένα δεν επέτρεψε να έχουμε μια ηλεκτρονική εφαρμογή και να στείλουμε ταχυδρομικά τις κάρτες του κόσμου στα σπίτια του. Άρα δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές, καθυστέρησε όλο το σύστημα 9 μήνες για να γίνει, παρότι είχαν ολοκληρωθεί τα πάντα, προκειμένου να έχουμε την τελική γνωμοδότηση της αρχής και προκειμένου να ξεκινήσει όλη η διαδικασία του ηλεκτρονικού εισιτήριου. Mm-hmm. Όπως θυμάστε, όταν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία, κάποιοι βγήκαν και είπαν αποφασίζουμε χωρίς αρμοδιότητα να μην εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Να σας πάω σε ένα άλλο βασικό θέμα. Βεβαίως. Προσωπικά χρησιμοποιώ τις εφαρμογές τύπου Bit πολύ, νιώθω ότι πάω στη δουλειά μου με ασφάλεια. Να τελειώσουμε με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Βεβαίως. Λοιπόν, τι κερδίζουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο για να είναι απόλυτα κατανοητό και τι έχουμε σχεδιάσει. Καταρχάς, έχουμε ήδη κοντά στις 350.000 κάρτες, μια μεγάλη πόλη δηλαδή, έχει προσωποποιημένες κάρτες μέσα στην Αθήνα. Κάθε μήνα, κατά μέσο όρο, οι κάρτες που πουλιόντουσαν, οι μηνύες, ήταν 250.000, με ό,τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς. Έχουμε στους περισσότερους σταθμούς μια αύξηση της τάξης του 40% στα καθημερινά εισιτήρια. Και έχουμε. Άρα το κέρδος είναι σε έσοδα. Και έχουμε στους 5 σταθμούς που έκλεισαν οι πύλες μερικά φαινόμενα που πραγματικά είναι ακραία. Δηλαδή δεν μπορεί από το σταθμό Δουκίσης Πλακεντίας τις πρώτες 2-3 μέρες που εφαρμόστηκε το μέτρο να έχουμε περισσότερη κίνηση από ό,τι στο σταθμό Συντάγματος και Ομόνοιας. Δεν το πιστεύετε κι εσείς αυτό? Τι? Αυτό που σας λέω. Αυτό πώς προκύπτει? Προκύπτει δηλαδή, πώς το από τις μετρήσεις ότι λαθρεπιβάζονταν σε μεγάλο βαθμό. Εγώ το έλεγα από πριν, το λέω και σήμερα, ότι τα κυκλώματα των πλαστών εισιτηρίων ήταν τέτοια που επέτρεπαν να μην υπάρχουν ωφέλη για τους πολίτες, να μην υπάρχουν έσοδα για τους οργανισμούς και επομένως να υπάρχουν για τα κυκλώματα που πουλούσαν ακόμη και μέσα στο μετρό. Πλαστά εισιτήρια. Λοιπόν, προχωράμε και η Αναστασία με βάση το σχέδιο. Αν θέλετε να ενημερώσουμε και την Καθημερινή, οι πύλες θα κλείσουν όπως έχει προγραμματιστεί. Mm-hmm. Δεν γίνεται κανένα χάος. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Αυτό το ξέρει ο πολίτης. Αυτός μπορεί να είχαμε το μια απεργία, ωστόσο, η οποία δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό. Απεργίες είχαμε.
Γιατί προφανώς οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να παίρνουν. Οι απεργίες είχαμε, δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και αυτή η εφαρμογή με τις απεργίες. Mm-hmm. Έχει να κάνει με συνδικαλιστικά αιτήματα. Εκεί ο καθένας παίρνει τις δικές του ευθύνες. Υπάρχουν αιτήματα που έχουν δίκιο τα σωματεία και οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι με μια συνεννόηση με τα υπουργεία που απευθύνονται αυτά τα αιτήματα μπορούν κάποια πράγματα να λυθούν και κάποια δεν γίνεται από αυτά τα αιτήματα να ικανοποιήσουν. Να πάω στο θέμα που με απασχολεί και εμένα και νομίζω πολλούς πολίτες. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι θα λάβετε μέτρα απέναντι σε εταιρείες τύπου Beat, Uber. Εμένα ως πολίτη με νοιάζει, ή μάλλον γιατί να με νοιάζει το αν φορολογούνται και πώς την ώρα που πατάω ένα κουμπί στο κινητό μου και έχω ταξί από κάτω και πάω με ασφάλεια στον προορισμό μου. Γιατί πάτε με ασφάλεια στον προορισμό σας? Πάω με ασφάλεια στον προορισμό μου γιατί γνωρίζω την πινακίδα του οδηγού που θα με μεταφέρει, και το όνομά του. Στο ταξί γνωρίζετε την πινακίδα, γνωρίζετε. Ξέρω σε πόση ώρα θα φτάσει. Το όνομά του. Χωρίς εξτραχρέωση. Θα φτάσει. Χωρίς εξτραχρέωση, μην το λέτε. Κάνω το δικηγόρο του διαόλου. Άρα πείτε δεν μου. Το ξέρετε. Σε όλο τον κόσμο έχουμε από τέτοιες εταιρείες που δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο φαινόμενα που δεν τιμούν τις κοινωνίες αυτές. Έχουμε δηλαδή, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά αυτά έχουμε. Από βιασμούς γυναικών μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτά στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Και πρέπει να διασφαλίσουμε, επειδή πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πράγμα που κληρονομήσαμε, γιατί για πράγμα μιλάμε, σε πάρα πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς σχεδόν, ένα θεσμικό πλαίσιο που εσείς που είσαστε χαμηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι και μια πολύ μεγάλη εταιρεία με μεγάλο κύκλο εργασιών, θα φορολογείτε, θα ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος και θα μπορεί. Κύριε Υπουργέ, θα υπάρχουν, θα παραμείνουν ή όχι? Θα μείνουν μόνο το ταξί. Γιατί να μην παραμείνουν? Θα παραμείνουν και οι υπόλοιποι. Η, άρα, λοιπόν, μία εταιρεία, μάλλον οι δύο εταιρείες από ό,τι προέκυψε μετά τη διαβούλευση, με συγχωρείτε, έχουν συνεργασία με ταξί, με αυτοκινητιστές, έτσι λένε τουλάχιστον. Γιατί το θεσμικό πλαίσιο που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπει στο Υπουργείο να ξέρει αν συνεργάζονται με αυτοκινητιστές επαγγελματίες ή με οποιοδήποτε άλλο. Δεν έχει φτιαχτεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να γνωρίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες τι κάνουν αυτές οι εταιρείες. Αν έχουν έδρα στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, θα σας μεταφέρω. Με ποιους συνεργάζονται, όπως εσείς, κύριε Σαράντη. Θα σας μεταφέρω την εικόνα από την κόρη μου. Ναι. Μπορεί να κερδίζετε τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς στον ταξί. Το βάζω τη λέξη κερδίζετε σε εισαγωγικά. Τι εννοείται κερδίζουμε? Γι' αυτό το βάλα σε εισαγωγικά. Γράφτηκε και ο κ. Λιμπερόπουλος ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Εγώ την έβαλα σε εισαγωγικά, το πρόσεξα. Γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Νιώθω όμως μέσα από το παιδί μου ότι χάνετε τη νεολαία. Και πολύ απλά δεν χάνουμε καμία νεολαία. Η νεολαία ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Ευτυχώς ξέρει και τις χρησιμοποιεί. Έχουμε μια νεολαία που είναι σε αυτή τη λογική. Και έχουμε και μια νεολαία που ξέρει πάρα πολύ καλά τις αθλειότητες που γίνονται μέσω των νέων τεχνολογιών. Όταν έχουμε μια νεολαία η οποία αμείβεται πολύ χαμηλά, κύριε Σαράντη, αν δεν είναι ανεργή, και πληρώνει πολύ χαμηλά αμοιβόμενη νεολαία στις ασφαλιστικές φορές, δεν γίνονται κάποιοι κύριοι να έχουν έδρα στο εξωτερικό και να μην φορολογούνται σε φορολογικούς παραδείσους και αυτοί που τους στηρίζουν και ονομαστικά μάλιστα. Δηλαδή θυμάμαι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν για την Uber και θυμάμαι τον ίδιο και να τις στηρίζουν βεβαίως εδώ από την ΕΡΤ τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει διάγγελμα υπέρ της BIT και να ανακαλύπτει μετά ότι ένα μεγάλο ποσοστό της ιδιοκτησίας της BIT είναι σε εξωχώριες εταιρείες, σε εταιρείες που έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους. Νόμιμο έχει, αυτός. Έχει, βεβαίως νόμιμο είναι, αλλά είναι και ηθικό. Το είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, επειδή μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και μας κουνάει και το δάχτυλο. Όταν βγαίνει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και μιλάει υπέρ κάποιων εταιριών που η πλειοψηφία τους ή ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι από εταιρείες που δεν φορολογούνται, που δεν έχουν καν έδρα εδώ. Κύριε Υπουργέ, μια στιγμή, κύριε Σαράντη. Όχι, έχει, απλά μας ειδοποιούν από το κοντρόλο και τελειώνει ο χρόνος. Έχει εξωματική αντιπολίτευση, έχει μια έτσι έφεση στο να στηρίζει εταιρείες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα. Αλλά μετά θα έρθει. Υπονοούμενο θα... αφήνεται. Όχι, κανένα υπονοούμενο δεν αφήνω. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Στηρίζει όλους και όσες εταιρείες δεν φορολογούνται στη χώρα μας, δεν έχουν εισφορές στη χώρα μας και την ίδια στιγμή κουνάει το δάχτυλο γιατί έχουμε υψηλή φορολογία. Ποιος θα φορολογηθεί?
Υπάρχει διασύνδεση. Τι εννοείται υπάρχει διασύνδεση? Ανάμεσα. Αν βγω εγώ και στηρίξω μια συγκεκριμένη εταιρεία και αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται, έχει έδρα, φορολογείται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους ή στην, σε άλλο φορολογικό παράδεισο, εσείς θα πείτε μπράβο στο Σπίρτζε που στηρίζει αυτή την εταιρεία. Ονομαστικά τη στήριξαν. Δεν είπαν γενικά. Επομένως, φτιάχνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με δύο λόγια που δεν θα επιτρέπεται αυτές οι εταιρείες να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και να μην ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος, να μην φορολογούνται, να μην δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Υπουργείο για να γίνονται οι ελέγχοι. Ό,τι δηλαδή και πιο χαλαρά έχουν αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, ό,τι έχετε εσείς αφορολογούμενος, ό,τι έχει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Εμείς το κάναμε το λάθος. Θα πρέπει να σας φωνάξουμε μια φορά ως υποδομών, θα πρέπει να σας φωνάξουμε μια άλλη φορά ως μεταφορών και μια την επικαιρότητα. Τρίτη φορά ως υπουργό που να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Αν δεν σας καταγγείλει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι καλείται συγκεκριμένους καλεσμένους που είναι υπουργοί της κυβέρνησης. Έχουμε να δούμε πολλά. Οι καταγγελίες από πάντα μπορούν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.